ασφαλιστικό, φορολογικό, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ αλλά και αναπτυξιακός νόμος βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της Παγκρίτιας συνάντησης επαγγελματοβιοτεχνικών ομοσπονδιών, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου Αντώνη Παπαδεράκη και του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργου Καβαθά. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κ. Παπαδεράκης, αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι σημερινοί επιχειρηματίες αλλά και τις δυνατότητες που έχουν. Σαφώς είναι ένα θέμα το μικρό ποσό των χρημάτων που δίνεται στα προγράμματα ΕΣΠΑ και σε αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα που θα περιμένουμε τώρα, δυστυχώς η περιφέρεια της Κρήτης είναι σε μικρότερα κεφάλαια. Αυτό θα είναι ένα θέμα, διότι από ό,τι βλέπουμε από τα ποσά θα είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν. Πρόκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ανάπτυξη συνεργειών, η ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία αλυσίδων αξίας που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και θα δημιουργήσουν αυτή την ανασύνθεση που λέμε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πρόθεση της κυβέρνησης, όπως αυτή έχει φανεί από πέρυσι τον Γενάρη και την προσπάθεια που κάναμε για την διευθέτηση του προβλήματος της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οδήγησε σε αυτή την δύσκολη συμφωνία. Αλλά και η διαχείριση που γίνεται μετά την συμφωνία του Ιούλη είναι πάντα να στηρίξουμε πρώτα απ' όλα τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Είτε αυτά είναι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία στους εργαζόμενους. Αυτό είναι σαφές. Εμείς λοιπόν λέμε ότι το 20% θα πρέπει να είναι προοδευτικά αντίστροφο, δηλαδή όσο μεγαλώνει το εισόδημα να μειώνει το συντελεστής εισφορών. Θα πρέπει το όριο, δηλαδή το ταβάνι που υπάρχει, που είναι το 20πλάσιο του κατώτατου μισθού επί 20%, να γίνει τουλάχιστον το 5πλάσιο. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με το θέμα των ληξιπρόθεσμων φυλών, γιατί το μεγάλο ζητούμενο είναι να επανενταχθούν στο σύστημα οι 320.000 σημερινοί ανασφάλιστοι συνάδελφοί μου, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν από πραγματική αδυναμία τις εισφορές τους. Ο κύριος Παπαδεράκης τόνισε μεταξύ άλλων πως στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ασφάλιση όλων των επαγγελματιών. Και άλλωστε η πρόταση που γίνεται για το ασφαλιστικό, ειδικά το χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει αυτό το κριτήριο. Μην ξεχνάμε ότι 350.000 επαγγελματοβιοτέχνες είναι έξω από το ασφαλιστικό σύστημα. Η πρόταση που γίνεται, που είναι σε διαδικασία διαβούλευσης, αλλά η βασική της ιδέα είναι πώς θα ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα με χαμηλότερες εισφορές. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δούμε το 6,95 της εισφοράς υγείας, που θεωρώ ότι είναι υψηλό και δεν μπορεί να έχει σχέση σε ποσοστό, αυτή η σχέση να παραμείνει σε ποσοστό. Πρέπει να είναι σταθερό ποσόν, διότι ούτως ή άλλως είτε 500 ευρώ πληρώσει το χρόνο είτε 5.000 σε εισφορά υγείας, τα ίδια φάρμακα θα παίρνεις, την ίδια περίθαλψη θα έχεις, στο ίδιο νοσοκομείο θα νοσηλευτείς. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, αναφέρθηκε και στους υπόλοιπους φορολογικούς κοπέλους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά το πλαστικό χρήμα και τη χρήση του, έχω τοποθετηθεί από το Σεπτέμβριο σε συνάντηση με τον κύριο Αλεξιάδη ότι θα πρέπει να υπάρχει ακατάσχητος επαγγελματικός λογαριασμός για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες, διότι τα έσοδα μιας επιχείρησης δεν είναι δικά της χρήματα, είναι χρήματα των εργαζόμενων, των προμηθευτών, των ασφαλιστικών ταμείων, του ΦΠΑ και των άλλων υποχρεώσεων που έχει μια επιχείρηση. Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει με το πλαστικό χρήμα η αγορά υπό τις παρούσες συνθήκες.